Σε συμβιβαστική λύση φαίνεται ότι καταλήγουν διεύθυνση Κυπριακών Αερογραμμών και συντεχνίες πλην αυτής των πιλότων για το σχέδιο σωτηρίας της εταιρείας. Πολλή ώρες διαπραγματεύσεις το πρωί στη Μεσολαβητική Υπηρεσία. Αύριο ο Υπουργός Εργασίας θα τα πει πρωί-πρωί με όλα τα μέρη. Και πιστεύω ότι μια πρόταση που θα τους γίνει τελική θα γίνει αποδεκτή. Αυτή είναι η ελπίδα. Με τις επαφές και διαβουλεύσεις που γίνονται, πιστεύω ότι δημιουργείται γόνιμο έδαφος για να προχωρήσει η Υπουργός σε αυτήν την προσπάθεια. Οι πιλότοι αντιδρούν. Οι υπόλοιπες συντεχνίες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι υπόλοιπες 4 συντεχνίες κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, προβλεπόταν να υπάρχει αποκοπή μισθών μέχρι και 19% το ΆΤΑ και μισθών. Μάλιστα. Εκεί υπάρχει μια... Βεβαίως δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Μας τα χαλάτε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό των κλιμακωτών περικοπών στους μισθούς από 5 μέχρι 19% θα μειωθεί κατά πολύ. Η φόρμουλα που μελετάτε τώρα είναι για συνεισφορά όλων των εργαζομένων, ενώ την ίδια ώρα θα πρέπει και η εταιρεία να βρει άλλους τρόπους μείωσης του εργατικού κόστους, ώστε να εξοικονομηθούν τα 17 εκατομμύρια. Την ίδια ώρα φαίνεται να υπάρχει αποδοχή των όρων εργοδότησης των νέων ερχομένων, αλλά και για νέο ταμείο προνοίας μη κατοχυρωμένο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πλειοψηφία των συντεχνιών φαίνεται να αποδέχεται επίσης ο πλεονασμός να είναι ανοιχτός και αν είναι δυνατόν να φύγουν και περισσότεροι από τους 247 που προβλέπει το σχέδιο της εταιρείας. Από ό,τι φαίνεται, ο αριθμός θα είναι εκείνος ο οποίος αναφέρθηκε ή και κάπως περισσότερος, αλλά δεν θα απέχει πολύ από αυτό. Ο Διευθυντής της Μεσολαβητικής Υπηρεσίας έψεξε την ίδια ώρα την ενέργεια των πιλότων, οι οποίοι μεσούσεις της διαβούλευσης αποχώρησαν για να δώσουν διάσκεψη τύπου. Η ΠΑΣΥΠΗ, με αίσθημα ευθύνης προς τον τόπο και εν όψη των κρίσιμων στιγμών που διέρχεται η εταιρεία, αποφάσισε και ζητά τα εξής. Άμεση παραίτηση του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και συγκρότηση άλλου με ξεκάθαρες οδηγίες από το κράτος για εξέβρεση σοβαρού στρατηγικού επενδυτή. Να λέμε ότι, ξέρετε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτό το συμβούλιο, πρέπει να πάμε σε έναν άλλο συμβούλιο. Αυτός ο διευθυντής δεν μας αρέσει, πρέπει να τον αντικαταστήσουμε. Ο καθένας να μάθει να κάνει τη δουλειά του. Οι πιλότοι απευθύνουν έκκληση προς την κυβέρνηση, τη Βουλή και τις υπόλοιπες συντεχνίες να απορρίψουν το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ταυτόχρονα, όπως λένε, να συγκροτηθεί τεχνοκρατική ομάδα, η οποία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για το αύριο των Κυπριακών Αερογραμμών.